Ecclesiastes, τον Ευαϊστόλε, πρωτόν Κρήτος, έτον κορυφαίου αυτάδελφος, ο δεσπότη των όλων, Ανδρέα, ψυχέ Σίμων, το μέγα έλεο. Κήρυξη οικουμένης, μέγας φανής, Βυζαντίδα, ο εξοχή. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν την ενορία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη τάφη και πάσα πόλη και χώρα από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταφωτισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρόμου.
Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου Ανθρώπου και Βαπτιστημίων, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, του Κορυφαίου, πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Αδόρτων και Καλλιέργων Παρτίων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαντών, Ιάκυμ και Άνιστη Παντών των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, σαγαθός και Θεός και ελεήμον Θεός. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ποτιθείς νέφη την επίβαση αυτού απεριπατών επιπτερίγων ανέμων, οποίων τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον του περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμής σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συμπαιδεία εις τον τόπο ονόνα θεμελίως ως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψω συγκαλύψε την υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωρία από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Αγίου οικοτόντου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιών των εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε, Χριστοστόμου και του συγχωροστατούντος αυτού Αγίου Αρχιερέως Δανείς Παθός και ποιμενάρχου ημών Κυρίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Πνήρου και του Ναού του Κυρίου Δεϊθόμε. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρών θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κουντών εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμε. Σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ιστινέη μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμε. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Παναγία σε χάντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Κύριε, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και λέψον Δέσποτα
Άγιε, ήχος τέταρτος. Σαν τη φυτή σας,
Ότε ο Παρθένιος το Κοσανέτηλε της Ευσεβίας διδάσκαλος και σοφροσύνης υποδεικνύων την καθαρότητα, τότε συνθερμότατος της αρετής εραστής Ανδρέα μακάρια γέννησε τας αναβάσεις εν σύ καρδία μη αντιθέμενος και αποδόξης προς την άφραστον νύχτης δόξαν Χριστού του Θεού ημών ον ηκέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών. Cut the
Σοφία
Συμμορφούμενος η κύριε
Κύριε ελέησον,
Ετιθεώμεθα υπέρ του πλήρου του λαού και των μοναχών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιθεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Πάρξον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η επίς πάντων των περάτων της γης, και των εν θαλάσσι και αέρι μακρά. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σιμών Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των εν Αγίης Πατέρων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων και Μητέρων των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και πάντων των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον τη λέξη ημών, γνώρισε μη την άφεση των παρακομμάτων ημών, σκέπαστε ημάς τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφιλών του πάντα εκτών και κομμένιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
την προσκομιστήσα δια των Αγίων χειρών σας, τη μία κάρα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του ιδρυτού και θεμελιωτού της Καταπάτραν και Αχαΐα και Πελοπόννησον, ου μόνον εκεί αλλά και αλλού, τοπικής εκκλησίας. Και χαιρόμεθα χαράν πνευματική, διότι ευρίσκεται ανάμεσά μας το ιερόν του το σέβασμα και θησάβρισμα, ου μόνον της πόλεως και πατρών και της Μητροπόλεώς σας, αλλά και της καθηκουμένης Εκκλησίας, η Αγία Κάρα του Πρωτοκλήτου Αποστόλου, εκείνου τον οποίος πρώτος ανταποκρίθηκε στην κλίση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να μετατραπεί από αλιέας ηχθείων σε αλιέα ψυχών. Εις τον Υιόν του Ιωνά, όπως ο Κύριος μας απεκάλυψε το όνομα του Πατρός του, και ο οποίος είχε ιδιαίτερη ως φαίνεται παρησία ενώπιον του Κυρίου, ώστε πολλές φορές να ανακοινώνει και εκ μέρους των άλλων, αλλά και πολλών όπως των Ελλήνων, την επιθυμία τους να συναντήσουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και η έλευση της Αγίας Κάρας εντάσσεται στο πρόγραμμα των ενωριακών πανηγυρικών συνάξεων επί τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, ο οποίος είναι προστάτης και έφορος της ενορίας αυτής και της περιοχής. Και θεωρούμε ιδιαίτερη ευλογία την έλευση αυτή, γιατί δίδεται εις τους πιστούς της ενορίας και γενικότερα της Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά και των Αθηνών, η δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερόν του το σέβασμα. Και αισθανόμαστε ιδιαίτερη ευλογία, διότι το πρώτον εξέρχεται η Αγία Κάρα των Πατρών και μεταφέρεται στην Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η Αγία Κάρα στην Αθήνα, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν να προσκυνήσουν την κάρα του Αγίου Ανδρέου και δεν δύναται να ταξιδεύσουν έως την Μητρόπολη και πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Ο Άγιος Ανδρέας είναι για τους πιστούς εκείνος ο οποίος πρώτος, όπως μας παραδίδουν οι Ευαγγελιστές, ευθέως άπαντα αφής ακολούθησε τον Ιησού Χριστό. Και το ευθέως άπαντα σημαίνει πρώτον μεν μια άμεση ανταπόκριση, και το πάντα σημαίνει ολοκληρωτική ανταπόκριση στην κλίση του Κυρίου. Στη σημερινή εποχή είναι ανάγκη αυτά τα δύο να τα υπενθυμίσουμε εις εαυτούς και αλλήλους, ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θέλει τελεία και ολοκληρωτική ακολουθία. Δεν θέλει οι ψυχές να είναι μοιρασμένες ανάμεσα σε Αυτόν και σε κάτι άλλο. Θέλει ολόκληρη την ύπαρξή μας, τη θέλησή μας,
το νου μας και την καρδία μας να του αφιερωθούν, να του δοθούν, όπως αφιερώθηκε και ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας και του εδόθηκε. Και του εδόθηκε όχι μόνο όταν τον ακολούθησε κατά την δημοσία δράση του τα 2,5 εκείνα χρόνια όπου ο Κύριος περιήρχε το τις κόμες και τα χωριά της Ιουδαίας, της Γαλιλαίας και των άλλων περιοχών για να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, αλλά του εδόθηκε και μετά ταύτα, όταν μετά την Αγία Πεντηκοστή ανέλαβε και εκείνος το μερίδιο της ευθύνης του να κηρύξει τον Ιησού Χριστόν από την Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο και στην πρωτεύουσα της Αχαΐας τότε, να παραδώσει την ψυχή του με μαρτυρικό θάνατο. Και ο μαρτυρικός του θάνατος είναι αφιέρωσης εις τον Κύριο Ιησού Χριστόν, διότι όπως και ο Απόστολος Παύλος έγραψε, ημείς λέγει αΐ, την νέκρωση του Ιησού Χριστού περιφέρομαι εν τη σώμα συνημών, είναι και εν τη θνητή ζωή ημών φανερωθεί η ζωή του Ιησού Χριστού. Τα παθήματα δηλαδή και τα μαρτύρια τα οποία υπέστη είναι μια φανέρωση της δόξας του Ιησού Χριστού, της ζωής του Ιησού Χριστού, αλλά και της αφοσιώσεως εκείνων οι οποίοι θυσιάζονται σε Αυτόν. Όλα αυτά μας τα υπενθυμίζει ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Και όπως είπα, έχουμε ανάγκη αυτή την υπενθύμηση, την ενθάρρυνση πνευματική, την ενίσχυση στον αγώνα της ζωής μας, γιατί οι κίνδυνοι, οι απειλές και οι καταστάσεις που διέρχεται σήμερα ο τόπος μας, η χριστιανή, η εκκλησία απαιτούν και γενναιότητα και φρόνημα ηρωικών και θυσιαστικών, προκειμένου να παραμείνουμε ακέραιοι στην ψυχή και στην καρδία, ακέραιοι ως προς τον νόμο του Θεού και τις εντολές Αυτού. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερως τη σεβασμιότητά σας ότι απεδέχθη το αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως και του ταπεινού Επισκόπου και Μητροπολίτου της να προσκομιστεί εδώ δια των Αγίων Χειρών σας η τιμή αγάρα του Αγίου Ανδρέου. Και σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας αυτή και την ευλογία που παρέχεται στο λαό της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Οι ευχαριστίες μας μετατρέπονται σε θερμές προσευχές, Άγιοι Αδελφέ, για την σεβασμιότητά σας και την διακονία σας. Ο Κύριος σας ευλήθησε με πολλά χαρίσματα, έτσι ώστε με τα χαρίσματά σας να διακονήσετε την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και το λαό του Θεού των ευλογημένων που εκεί κατοικεί. Να γίνετε για αυτούς τύπος των πιστών, όπως απαιτεί ο Απόστολος Παύλος από τους ποιμένες της Αγίας μας Εκκλησίας. Και με τη ζωή σας γίνεστε υπόδειγμα χριστιανικού βίου, αλλά και αληθινού εκκλησιαστικού ποιμένος, έτσι όπως ο Κύριος μας απαιτεί να είναι οι ποιμένες της Εκκλησίας, να είναι δηλαδή πνευματικοί πατέρες του λαού του και είστε, να είναι απλανείς διδάσκαλοι της αληθείας του και είστε, να είστε και αρχιερέας που θα ιερουργείτε
και τα μυστήρια της Εκκλησίας και τον Λόγο του Θεού. Και εσείς εκδαπανάστε σε αυτή τη διακονία. Εμείς συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για σας, ο Θεός να σας αξιώνει έτσι ευόρκως και θεοφιλός να διακονείτε, τιμώντας την αρχιεροσύνη σας και διακονώντας την Εκκλησία του Χριστού. Αμήν. Σεβασμιότατε και πεφιλημένε Άγιε Αδελφέ, Μητροπολίτα και Σαλιανής, Βίωνος και Ημιτού κύριε Δανίου, με πολλή συγκίνηση, πολύ πνευματική χαρά και εσωτερική αγαλίαση, μεταφέραμε με τα ταπεινά μας χέρια των χαριτόβητων και αγγέλης εδέσιμων θησαυρών, την τιμία και πανακύρα των κάρα του πρωτοκλήτου των Αποστόλων Αγίου Ανδρέου, από την πόλη του μαρτυρίου του όπου είναι θησαυρισμένη την Πάτρα, εις την καθέδρα της δικής σας Ιεράς Μητροπόλεως, εδώ εις την Ιερά Μητρόπολη και Σαλιανής, εις τον πάνσεπτον πανηγυρίζοντα αυτό ιερό ναό του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβουλίτου, ως ευλογίαν αγιασμών και πνευματικών επιστηριγμών του πιστού και ευλογημένου λαού του Θεού. Όταν μου μιλήσατε και εξεφράσατε αυτή την επιθυμία που δεν είναι μόνο δική σας, αλλά σύμπαντος του Ιερού Κλήρου και του Ευσεβούς Ποιμνίου σας, δεν μπορούσα να είπω όχι, διότι έχω την αίσθηση, Άγιε Αδελφέ, όπως και όλος ο Ιερός Κλήρος και ο λαός της επαρχίας μου, ότι ενώ είναι ένα θείο δώρο η Αγία Κάρα, το πανσεβάσμιο αυτό λείψανο του Αγίου Ανδρέου για την πόλη μας, την πόλη του μαρτυρίου του πρωτοκλήτου των Αποστόλων, δεν ανήκει μόνο σε εμάς, όπως και εσείς είπατε προηγουμένως. Οι Άγιοι είναι παγκόσμιοι, είναι οικουμενικοί πατέρες, προστάτες και διδάσκαλοι. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να μοιραστούμε μαζί σας αυτή τη μεγάλη χαρά την πνευματική που μας έχει δώσει ο Θεός, τη μεγάλη δωρεά και τη μεγάλη ευλογία, και κατόπιν εγκρίσεως και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μεταφέραμε από την πόλη των πατρών εντάφθα την χαριτόβρη των κάρα του Αγίου Ανδρέου και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαστε σήμερα κοντά στη σεβασμιότητά σας, κοντά στον Ιερό σας και Ευαγή Κλήρο και κοντά στον ευλογημένο λαό σας, τον οποίο σοφά και με σύνεση πολύ ως αρχιερεύς τίμιος και δίκαιος και ως πατέρας αληθινός, ως χαρισματικός ποιμήν και διδάσκαλος ποιμένεται επί τόσα έτη, και σας εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου επί έτη πάμπολα να ποιμένετε αυτόν τον λαό όπως μέχρι τώρα, για να ακούετε από τα θεόφθογγα χείλη σας ο λόγος της αληθείας, να ακούετε κήρυγμα γνήσιο και Ευαγγέλιο σωτηρίας όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός, όπως θέλουν οι Άγιοι Απόστολοι, όπως θέλουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, κάθε φορά που πλησιάζουμε να προσκυνήσουμε την χαριτόβρη του κάρα του Αγίου Ανδρέου, τον σταυρό του μαρτυρίου του, αλλά και να γονατίσουμε μπροστά στον τάφο που ευρίσκεται, ως και εσείς γνωρίζετε, αλλά και η πιστή, ο τάφος ευρίσκεται εις τον παλαιό ναό του Αγίου Ανδρέου, κάθε φορά σκεφτόμαστε τα εξής, τα οποία εν ολίγης θα ήθελα να μεταφέρω ως εξομολόγηση εσωτερική και εις την ειδική σας αγάπη. Πλησιάζουμε τον ιερότατον και χαριτόβρητον πνευματικών θησαυρών, την Αγίαν Κεφαλήν, εντός της οποίας ευρίσκεται ο Θεοδίδακτος νους, ο οποίος κινούσε τα μάτια του Αγίου που έβλεπαν τον ουρανό, που ατένισαν τον ίδιο τον Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν, που είδαν τους ανθρώπους να διψάνε για την αλήθεια και τη ζωή. Ο νους εκείνος εντός της ιεράς αυτής κάρας και κεφαλής, ο οποίος εκινούσε τα ότα του Αγίου εις ακοήν πίστεως και διδαγμάτων αληθείας,
τα οποία κανείς δεν ήκουσε ποτέ, όσα έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ούτε μάτι ανθρώπινο είδε, παρά μόνον τα αυτιά εκείνων και τα μάτια εκείνων που τόσο αγάπησαν το Θεό, τον Ιησού Χριστόν. Και όπως είπατε προηγουμένως, σεβασμιότατε, αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά εις αυτόν, αφού σε μία κλίση που έγινε σε έναν παράδοξο τόπο και με έναν παράξενο τρόπο, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή την ολοκληρωτική υπακοήνης των Θεών, την αφοσίωση εις αυτόν μέχρι του μαρτυρίου, αφού οι Άγιοι Απόστολοι έδωκαν και τη ζωή τους και πότισαν με το αίμα τους, όπως ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, τα κόμματα της γης επί της οποίας εμαρτύρησαν. Αλλά σε αυτή την Αγία Χάρα ήταν στερεωμένη και η γλώσσα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, την οποία επίσης κινούσε αυτός ο νους, ο Θεοδίδακτος, ώστε η γλώσσα να είναι θεόφθορμος, και η οποία γλώσσα και τότε και σήμερα, ως μελήρητος και θεοκίνητος λύρα, ένα έχει να μας είπε, αδελφοί μου: ευρήκαμε τον Μεσσία, ευρήκαμε τον αληθινόν Θεόν. Αυτός είναι η οδός, αυτός είναι η αλήθεια, αυτός είναι η ζωή. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας απλός, ένας ψηλός με γιώτα, απλός δηλαδή άνθρωπος. Δεν είναι ένας απλός διδάσκαλος, δεν είναι ένας απλός κοινωνικός επαναστάτης, αλλά είναι ο αληθινός Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, που εσαρκώθη δι' ημάς, που έγινε άνθρωπος, που περπάτησε ανάμεσά μας, που πήρε στον νόμο του τον πόνο μας και τη χαρά μας, που έφτασε μέχρι το Σταυρό και κατέβηκε στον Άδη και ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη για την ειδική μας σωτηρία. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, για τον οποίον αγωνίστηκε, ομολόγησε και εμαρτύρησε ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, όχι μόνο για την δόξα του Θεού, αλλά και για την σωτηρία των ανθρώπων. Μέχρι σήμερα λοιπόν ο Άγιος του Θεού ευαγγελίζεται και κηρύττει και μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Ευρήκαμε τον Μεσσία. Σεβασμιότατε Άγιοι Αδελφέ, δεχτείτε και τις ειδικές μου ταπεινές, ολόψυχες ευχαριστίες, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, μας εδώσατε την λαμπράν αυτή την πνευματική ευκαιρία να είμαστε σήμερα κοντά σας. Και για πρώτη φορά να έρχεται εδώ στην Αθήνα ο Άγιος Ανδρέας, η Αγία Κάρα του. Για πρώτη φορά να έρχεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, που τόσο έχει ανάγκη σήμερα, αυτές τις μέρες, όπως και όλη η χώρα μας, από πνευματικών επιστηρισμών και παραμυθίων. Σας ευχαριστούμε για την λαμπράν υποδοχή που επεφυλάξατε μαζί με τον Ιερό Κλήρων και των Φιλόθεων και Φιλάγιων λαών σας, εις τον Άγιον Ανδρέα. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και να είστε βέβαιος ότι τόσον η ελαχιστότητά μου, όσο και ο περί εμέ Ιερός Κλήρος, οι μοναστικές αδελφότητες και ο Φιλόθεος και Φιλάγιος πατραϊκός λαός, θα δεόμεθα για την ειδική σας ψυχοσωματική υγεία και για του λαού σας και του κλήρου σας την πνευματική πρόοδο, και παρακαλούμε και εσάς να έρχεστε υπερ ημών, διότι ως λέγει η Αγία Γραφή και η Αγία μας Εκκλησία, είναι μεγάλο πράγμα ο αδελφός να στηρίζεται υπό του αδελφού και την κάνει τη σπάση γνωστών ότι αδελφός υπ' αδελφού στηριζόμενος, ως πόλης οχυρά, θα έλεγα δε ισχυρά και μεγάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμεθα Κύριος ο Θεός, δια πρεσβειών του Αγίου Ανδρέου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, να ευλογεί, να αγιάζει και να ελεεί πάντα σημάς. Αμήν. Αμήν. Δόξαν Θεού διαπαντός διηγουμένος, ο πρώτος Χριστοκαλούντι, παρ' καθ' υπακούσας θερμός,
και αμέσως τούτου συγγενόμενος ηφού πυρσευόμενος καθοράθισκος δεύτερον και τους εν στότη αστραπέσου εφώτισας αγαθότητα την αυτού εκμιμούμενος όδεν την Παναγία σου θελούμεν πανηγύρι και των λειψάνων την θήκη περί χαρός ασπαζόμεθα εξής αναγκλίζει σωτηρίαν της ετούσι και μεγαλέως. Όεσεν την γυναίξη θενορθόν κοεσεύτων και εις τα πέρατε της οικουμένης τα ρήματα αυτού πρώτων των μολεκτών νευρικός διεσπλεχνίαν την ημών περικείμενων Ανδρέα Θεόφρον φύσιν συναρετρώτης αυτών δια πυροπόθω το συνεμονή μόνον εκήρυξαν οι προφήτε εν πνεύματι ευρώμεν δεύρω τες αυτού ωραιότηση καταθέξομεν και ψυχή και διάνοια όπως φωτά οικοδούμενη αυτού τες τα πρότηση της πλανής και σκότος της αγνωσίας διώξομεν Χριστόν ευλογούντες τον παρέχοντα το κόσμο το μέγα ελαίο. Η ουρανή δείχνονται δόξαν Θεού φύσιν δε χειρών αυτού Ανεγγέλιτος στερεώμα έθνη τα μηδότα Θεών ως εκπληθού της αγνωσίας εζόδρυσας σ' αγίνητων σωμολίων συνταράσεις αφός αν μοιραστά γλώσσας ύπος άριστος οφθίσκον δεσπόζοντος της θαλάσσης αηδήμε και εσύ παιδώνα αθείας εξήρανας αλλας τίμιον εμπαλών την σοφίαν σου υπέρ και κατεπλάγησε Απόστολεν δόξε της μορανθήσης σοφίας η ανέδος αντεκόμενη Χριστόν μη ειδότες των παρέχοντα το κόσμο το μέγα ελεός. Δόξα Πατρί και Υιώ Oh.
Μυστήριον, δια σου Θεοτόκη.
και της επίδης εφανέρωται Θεός εναν συχήτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος διού αναστήσες των πρωτόπλαστων έσωσεν εκ θανάτου τα ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και Νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόρου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ευφρανίων δυνάμεων σωμάτων, η και εσύ έχει την ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον ενδόξου και τον Αγίον ευλογήσε, αγιάσε και σώσε πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά και πολλά.